Έχει αυτές τις δύο απόψεις, τις νομικές. Κάτσε να τα δούμε. Βλέπω, όλα. Ναι. Ναι. Είναι ο κύριος Χιδάρης, Βασίλης Χιδάρης, γνωστός ποινικολόγος. Πιο ειδικούς να μιλήσουμε. Για να δούμε την άλλη. Και βέβαια ο βουλευτής και καθηγητής, ο κύριος Νίκος Παρασκευόπουλος, από την Θεσσαλονίκη, από το στούντιο στη Μουρούζη. Καλή σας ημέρα, κύριε Παρασκευόπουλε. Να πω ότι είχαμε και τον κύριο Μπουκόρο. Να δούμε τον ήχο του κύριου Παρασκευόπουλου, μόνο να δούμε. Κύριε Παρασκευόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι. Να είστε καλά. Και θα έχουμε, είχαμε και τον κύριο Μπουκόρο εδώ, αλλά θα τον έχουμε τηλεφωνικά, να κάνει παρεμβάσεις τηλεφωνικά, γιατί έγινε μια λάθος συνεννόηση και δεν είναι κοντά μας. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Παρασκευόπουλε, σχετικά με το πολιτικό κομμάτι, για να πάμε και στα ρεπορτάζ εδώ, αλλά και στην νομική άποψη, σχετικά με το ζήτημα αν είναι εξ αφορμής ή κατά τα καθήκοντα. Και τι σημαίνει η διαφοροποίηση αυτή? Ναι. Το άρθρο 86 του Συντάγματος έχει ορίσει μια εξαιρετικά σύντομη παραγραφή για τα εγκλήματα που γίνονται από υπουργούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οπότε μπαίνει ένα θέμα για κάποια εγκλήματα, αν θεωρείται ότι τελούνται κατά την εκτέλεση ή όχι, και αυτό αφορά ακριβώς και τη δωροδοκία. Η άποψη η οποία υπήρχε μέχρι σήμερα ήταν περίπου διχασμένη. Τον τελευταίο καιρό όμως οι απόψεις συγκλίνουν προς το ότι δεν ανήκει στα εγκλήματα που τελούνται κατά την εκτέλεση η δωροδοκία και κάποια άλλα σχετικά εγκλήματα. Άρα δεν επιβίβεται στο άρθρο 86 και μπορεί να δικαστεί. Δηλαδή το εξαφορμής είναι οι δύο λέξεις που εδώ πέρα έχουν να κάνουν σε σχέση με την ουσία. Είναι το εξαφορμής, ότι το εξαφορμής μπορεί να πάει και να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Το επειδή είναι υπουργός, το επειδή είναι υπουργός, ενώ το άλλο είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Μπορεί και εκεί να δωροδοκηθεί. Είναι δύο διαφορετικές. Είναι θέμα παραγραφής. Είναι θέμα παραγραφής, όπως μας λέγει. Απολύτως κρίσιμη. Είναι πολύ κρίσιμη η ερμηνεία της λέξης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, γιατί αν κάτι εμπίπτει εκεί έχει τελειώσει σήμερα από ό,τι έγινε μέχρι τώρα. Ναι. Μέχρι τώρα σε σχέση με τις πράξεις οι οποίες κρίνονται. Ενώ αν κριθεί ότι έχει τελεστεί απλώς με εκμετάλλευση της θέσης του Υπουργού με ευκαιρία την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, τότε δεν επιβίωσε το άρθρο 86 και ήταν αυτός ο δρόμος για την εκδίκαση. Κατά την άποψή μου, σωστό είναι ότι δεν εμπίπτει στην εκτέλεση των καθηκόντων του Υπουργού μια τέτοια πράξη, στην έννοια της εκτέλεσης των καθηκόντων. Βεβαίως γίνεται με εκμετάλλευση μια τέτοια πράξη της θέσης. Εδώ, κύριε Παρασκευόπουλε, πρακτικά, εγώ θα πάω να δώσω μίζα σε έναν υπουργό εξ αφορμής ή ότι εκτελεί τα καθήκοντα για να πάρω μια ευεργετική απόφαση για τα συμφέροντά μου? Κοιτάξτε, αυτός που θα τα πάρει το θέμα βέβαια και όχι αυτός που θα το δώσει, έτσι. Νομίζω ότι πια έχει φανεί ότι η σωστή άποψη είναι ότι αυτό δεν εντάσσεται στην εκτέλεση των καθηκόντων. Κοιτάξτε, είναι και λίγο λογικά αυτονόητο, θα έλεγα, ή εύληπτο ότι μια τέτοια πράξη δεν εντάσσεται στα καθήκοντα. Είναι κάτι που γίνεται με εκμετάλλευση των καθηκόντων. Αυτό το απλό είναι η άποψη η οποία επικράτησε και στη Βουλή και προφανώς την αποδέχτηκε η εισαγγελία, η οποία προχωρεί στη δίωξη της υπόθεσης. Αυτό το οποίο το απλό που καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, μια τέτοια πράξη δεν εμπίπτει στην εκτέλεση των καθηκόντων. Μάλιστα. Να πάρουμε και την άποψη του κύριου Χρήστου Μπουκόρου, ο οποίος ήταν να είναι κοντά μας, αλλά θα τον έχουμε